Μόνο για το βράδυ και ακλαίες, αγάπη μου. Τι? Τι σε ενόχλησε και είσαι να γκρινιάρεις το βράδυ? Τι σε ενόχλησε? Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε? Είπες κι εσύ, για πες καλημέρα. Πες. Καλημέρα σε όλους, σε κορίτσια και αγόρια. Για πες. Ναι. Το βράδυ, 2 η ώρα σηκώθηκε με κλάματα, τα ξημερώματα. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον βγάζουμε δόντια, γιατί συνεχίζουμε να βγάζουμε δόντια. Έχουμε βγάλει 7 αυτή τη στιγμή και μάλλον κάποια πρέπει να έχει ξεκινήσει να βγάζει κάποια πίσω από ό,τι βλέπω. Και τα πίσω πρέπει να τον ενοχλούν αρκετά, ενώ στα μπροστά δεν είχαμε πρόβλημα, εδώ τώρα έχει ξεκινήσει. Έχουμε και πολλά σάλια και γκρίνια τις τελευταίες μέρες. Σας έχω πει τις τελευταίες μέρες ότι κάτι συμβαίνει, κάτι τον ενοχλεί. Λογικά είναι δόντια και κοιμήθηκε μόνο πάνω στην αγκαλιά της μαμάς του. Κοιμήθηκαμε αγκαλίτσα, μόλις τον πήρε ο ύπνος του να κούμπησε, οπότε κοιμήθηκαμε μαζί όλοι στο κρεβάτι το σημερινό βράδυ. Κάτι το οποίο δεν θέλω να κάνω, γιατί δεν το έχουμε κάνει ποτέ από μικρός που είναι. Και δεν θέλω να μάθει έτσι. Να σας πω την αλήθεια, πρέπει ο καθένας να είναι στο κρεβάτι του και στον χώρο του. Αλλά εντάξει, τώρα είναι μια ειδική περίπτωση, μας έχει πιο πολύ ανάγκη, γιατί τον πονάνε μάλλον τα δαντάκια. Και θα ανοίξουμε το 13, Αλέξανδρε, που έχει μία πούδρα. Αυτή είναι. Αυτές τις διάφανες, τις ωραίες, τις πουδρίτσες, αλλά δεν αφήνει τίποτα. Ό,τι βγαίνει το κουτί, Νίκς θέλει να το πάρει. Ό,τι βγαίνει το κουτί, Look Fantastic, δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Να σας πω την αλήθεια μου. Και ποιο είπαμε ότι ανοίξαμε, βρε Αλέξανδρε, εγώ είχα τη μαμά το 12, όχι το 13. Όπου το 13 έχει μία μάσκα ύπνου από την εταιρεία Glove. Ωραία είναι. Ταιριάζει με την πιτζάμα μου, γιατί είναι σατέν και η πιτζάμα μου κάνει έτσι λίγο σε σατέν. Δείτε τι ωραία που είναι. Για να δούμε. Αλέξανδρε, κοιτά. Κοιτά. Τι είναι αυτό? Για να δεις. Τι είναι αυτό, παιδί μου? Για δες. Τι έχει εκεί η μαμά? Και πρωί ήρθε η παραγγελία μου για τα πράγματα του Αλέξανδρου, για τα γενέθλιά του που είναι την επόμενη εβδομάδα. Ποιος έχει γενέθλια την επόμενη εβδομάδα, Αλέξανδρε? Έχει και ο Κανάκης την επόμενη εβδομάδα και ο Αλέξανδρος την επόμενη εβδομάδα. Θα τρώμε τούρτες όλο το μήνα, γιατί έχει και ο μπαμπάς μου την επόμενη εβδομάδα, έχει και ο ανιψιός μου την επόμενη εβδομάδα. Γίνεται ένας χαμός από τούρτες. Λοιπόν, έλεγα να σας τα ανοίξω το απόγευμα, αλλά δεν κρατιέμαι. Θέλω να τα δω, γιατί θέλω να αρχίσω και να σκέφτομαι πού θα βάλω τι. Οπότε θα σας τα δείξω τώρα, γιατί θέλω και εγώ να τα δω. Λοιπόν, τα πράγματα τα πήρα από Nakas Concept. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα για πάρτι. Γενικότερα έχει. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα, καθώς επίσης και παιχνίδια, να ξέρετε. Γιατί ξέρω ότι μιλάμε πάρα πολλές μανούλες και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα παιχνίδια αυτό το διάστημα. Οπότε να ξέρετε ότι μπορείτε. Και για εντός Αττικής, ξέρω ότι στα καταστήματα Nakas Concept έχουν και δικά τους οχήματα που έρχονται πιο γρήγορα οι παραγγελίες. Οπότε δεν υπάρχει μεγάλη αναμονή. Και εγώ αυτά εδώ πέρα τα παρέλαβα πολύ γρήγορα. Και πάμε να σας δείξω, να βρω το θέμα του πάρτι μας. Θα σας το δείξω πάνω στην τούρτα όταν θα έρθει η ώρα. Και επειδή τα χρώματα είναι έτσι γαλάζια και παστέλ της τούρτας, βρήκα, δεν μπορούσα να βρω το θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις. Δεν έχω δει πάρτι που να έχει τέτοιο θέμα εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Οπότε προσπάθησα λίγο να φτιάξω πλάτα με τα χρώματα, δηλαδή να παίξω με το χρώμα και όχι με το θέμα. Και πήρα αυτό το τέλειο πιατάκι, όπου είναι σε αυτό το τέλειο γαλάζιο με τις πουάβολίτσες που είναι ασημή. Να σας πω την αλήθεια, πήρα, ενώ δεν θα έχω κόσμο, πήρα από δύο, πήρα δύο μεγάλα, δύο μικρά, γιατί θέλω να δώσω και στις φίλες μου που μένουν εδώ στη γειτονιά να τους πάω από ένα πιάτο με τούρτα, έτσι για το καλό. Πήρα ασορτή ποτηράκια.
Επίσης διάλεξα αυτό το τραπεζομάντιλο, το οποίο είναι ίδιο με το θέμα όλο. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μπαίνεις μέσα και βρίσκεις το θέμα που θέλεις, τα χρώματα που θέλεις, τα πάντα. Σαν πυρουνάκια, επειδή δεν ήθελα να πάρω πλαστικά, μιας και όλα αυτά εδώ πέρα είναι χάρτινα και τα πιατάκια και τα ποτηράκια, δεν ήθελα να πάρω πλαστικά και είχε την επιλογή να επιλέξεις οικολογικά, και πήρα αυτά εδώ πέρα τα ξύλινα, τα οποία είναι στο χρώμα του ξύλου και κάτω κάτω έχουν αυτό το χρώμα που εγώ ήθελα, όπως έχουν τα πιατάκια. Επίσης πήρα αυτή εδώ πέρα που είναι σαν γυρλάντα και γράφει I am one. Να το, είναι εδώ. Θα τα δείτε και στο πάρτι εκείνη τη μέρα που θα τα έχω στο λύση. Πήρα σορτή χαρτοπετσέτες. Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι όλα το ίδιο. Πήρα αυτά εδώ τα τέλεια μπαλόνια, τα οποία ανυπομονώ να τα ανοίξω, να τα φουσκώσουμε, να δούμε πώς θα είναι. Διότι μέσα έχουν αυτά τα πέρα τα κονφετί και είναι κάπως έτσι, αν μπορείτε να το δείτε. Τέλεια, και είναι και η ριδίζω. Πήρα τις ασορτή προσκλήσεις. Αυτές τις πήρα όχι επειδή θα καλέσω κόσμο, αλλά επειδή θα θέλω να έχω μια αναμνηστική πρόσκληση για τον μικρό να μπει στο σιρτάρι του, να ξέρει στο κουτί που το ετοιμάζω, μάλλον για όταν θα μεγαλώσει με τα πρώτα του πράγματα, να έχει και μια πρόσκληση ανάμνηση, τέλος πάντων. Το κεράκι μας, το οποίο είναι τέλειο, μόλις το είδα ξετρελάθηκα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δείτε εδώ τι ώρα που είναι. Τέλειο. Και επίσης πήρα άλλη μια γυρλάντα, αυτή είναι εδώ, που θα την κρεμάσω, θα δούμε και αυτή που, δεν ξέρω. Και πήρα και κάτι το οποίο ανυπομονώ να το ανοίξω, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτά εδώ πέρα, καθίστε λίγο να σας το βγάλω μέσα από το σακουλάκι, γιατί γυαλίζει και είναι κρίμα να μην το δείτε. Να τα. Κάπως έτσι θα είναι, δεν ξέρω πώς μπορεί να φτιάχνετε, θα τα ετοιμάσω μια μέρα πριν. Για να τα έχουμε έτοιμα όταν θα... Α, είναι πανεύκολο. Απλά ανοίγεις... Να, αυτά εδώ απλά τα ανοίγεις και είναι έτοιμα. Δείτε τι ωραία που είναι. Και αυτά νομίζω πήρα, δεν έχω και κάτι παραπάνω. Ξέχασα να σας πω ότι στα πράγματα πονάκας, που σας ξαναλέω ότι έχει και παιχνίδια, μην το ξεχνάτε, γιατί ξέρω τι γίνεται αυτές τις μέρες με τα παιχνίδια και ότι δεν βρίσκεται παιχνιδάδικο ανοιχτό. Ότι εντός Αττικής και Θεσσαλονίκης εξυπηρετούν οι οδηγοί τους, άρα πηγαίνουν πολύ γρήγορα τα δέματα. Σάββατο σήμερα, και όπως σας έχω ξαναπεί, τα Σάββατα μαζευόμαστε μαζί με όσους μένουμε εδώ, την οικογένειά μου που μένουμε στο ίδιο κτίριο, για να τρώμε όλοι μαζί, λίγο να βρισκόμαστε έστω και μια-δυο φορές την εβδομάδα. Προσέχουμε γενικότερα, δεν βρισκόμαστε και καθημερινά, αλλά θα μου πεις γιατί, αφού δεν πηγαίνει κανένας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε και καθημερινά, είναι η αλήθεια. Και θα μαζευτούμε πάλι εμείς μεταξύ μας εδώ να φάμε. Άλλαξα ρούχα, έβγαλα εκείνο το πλεκτό, παιδιά, που σας έχει ξετρελάνει και είναι από Pull and Bear, αλλά είναι περσινό. Είναι για μείον 80, χιόνια, ανταρκτική και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν παλεύετε αλήθεια. Και δεν θέλω να ξεχάσετε με τίποτα αυτό που σας είπα. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα Χριστούγεννα για μένα είναι η χαρά του παιδιού. Πάντα θυμόμαι και εμένα να περιμένω τα δώρα του Άγιου Βασίλη. Οπότε μην ξεχάσετε ότι τα Νάκας, επειδή μιλάω με πάρα πολλές μανούλες και βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να βρείτε παιχνίδια για τα παιδιά σας φέτος τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά, ανάλογα πότε εσείς τα αλλάζετε. Στα Νάκας έχει και παιχνίδια. Μπείτε να ρίξετε μια ματιά, και είπαμε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη εξυπηρετούν πολύ γρήγορα και μπορείτε να πλέον να εξυπηρετηθείτε και με αυτή το click away από Δευτέρα, τέλος πάντων, που θα ξεκινήσει. Κάνετε την παραγγελία, επιλέγετε ένα κατάστημα και μπορείτε να πάτε σε όποια από τα καταστήματα θέλετε να βρείτε. Δεν θέλω να μου μείνει ούτε ένα παιδί παραπονεμένο φέτος τα Χριστούγεννα. Δεν θέλω να μάθω ούτε από μία φίλη μου, γνωστή ή από εσάς εδώ, ότι δεν προλάβατε να πάρετε δώρο για τα παιδιά σας λόγω της κατάστασης. Έστω κάτι μικρό συμβολικό έχουμε πει. Κάτι μικρό, δεν χρειάζεται να χαλάμε πολλά χρήματα. Κάτι μικρό, σίγουρα όλοι μπορούμε να το πάρουμε. Να σου πω τι έχει εδώ μέσα. Εκεί είναι τυρί. Με πιπεριές. Είναι φέτα. Φέτα με πιπεριές. Και με ντομάτα. Κόλαση. Ωραία, μανούλα μου. Δεν τα πάει όλα αυτά. Ο πατέρας που τα ψήνει δεν λέει τίποτα για τον πατέρα, Όρισε, πατέρα, εδώ. Πατέρας τα ψήνει, μανούλα μου, λες. Όπα. Γεράσιμε, θέλω να μου μάθεις πώς παίζεται το Among Us. Πέθανε ο Γεράσιμος. Πώς το είπαμε, Among Us. Among Us. Ωραία, μπορεί να μπαίνουμε στο παιχνίδι και κάποιος κυνηγάει και άλλοι σκοτώνουμε. Μάλιστα. Κάτι πρέπει να καταλάβω εγώ από αυτό τώρα, έτσι. Ναι. Και δεν μας έφτασαν και τα κρέατα. Κάναμε και μια παραγγελία από Κωνσταντινίδη εδώ πέρα.
για να μην μπορούμε να βγούμε στην παραλία το καλοκαίρι με τίποτα. Έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Σίγουρα. Έλα στη μαμά, έλα. Τι υπέροχη αγκαλιά είναι αυτή, βρε παιδιά, δεν μπορώ. Λοιπόν, έχουμε κατέβει. Εγώ μπήκα και έκανα ένα ντουζ γιατί τα μικρά πάνω της αδερφής μου παίζανε με μια χρυσόσκονη και είμαι από πάνω, ήμουν από πάνω μέχρι κάτω και εγώ και το μωρό όλοι μας με χρυσόσκονη. Δείτε εδώ το κινητό μου. Όλα αυτά είναι κολλημένοι χρυσόσκονοι πάνω στη θήκη του κινητού μου και νομίζω θα βγάζουμε μέρες από πάνω μας και θα βρίσκω στο σπίτι μέσα χρυσόσκονοι. Και αχ, σήμερα πιο αισιόδοξα πράγματα, έτσι το είδατε που σας έλεγα για τα δωράκια και αυτά. Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω και κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση. Συνήθως τα περισσότερα παιδιά ζητάνε πάρα πολύ ακριβά πράγματα από τον Άγιο Βασίλη και ρωτούσε σήμερα τα νύψια μου τι δώρα ζήτησε ο ένας και ο άλλος, και το ένα από τα νύψια μου ζήτησε κάτι που μου είπε η αδερφή μου ότι κοστίζει λιγότερο από 10 ευρώ. Δεν θυμάμαι πόσο, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί σκέφτηκε ότι καλά, λιγότερο από 10 ευρώ. Και ορίστε, είδατε τι θα κάνει αυτό το παιδάκι ευτυχισμένο φέτος στις γιορτές. Αυτό το δώρο που είναι πάρα πολύ οικονομικό, οπότε νομίζω πως λίγο πολύ κάτι θα μπορέσει να γίνει φέτος. Επίσης θέλω να σας πω ότι άμα ψάξετε λιγάκι, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε για παιδάκια τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα. Όπως κάθε χρόνο εγώ που πήγαινα στο μολ και έπαιρνα μια ζωγραφιά ενός παιδιού και εκπλήρωνα το δωράκι του μέσα από τη ζωγραφιά του. Φέτος δυστυχώς, επειδή τα καταστήματα δεν ανοίξαν, δεν μπορούσε να γίνει. Μπορείτε να μπείτε ηλεκτρονικά και να βρείτε πάρα πολλά τέτοια πράγματα άμα ψάξετε. Και εγώ έτσι έκανα φέτος. Ηλεκτρονικά έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω και να βοηθήσω όσο μπορώ, τέλος πάντων, να βοηθήσω. Για να μην μείνει κανένα παιδάκι παραπονεμένο φέτος στις γιορτές, να πάρει έστω κάτι μικρό. Επίσης, να σας πω ότι το κεράκι που με είδατε πριν ανοίγω, που σας έδειξα χθες από το Inglade, την εταιρεία Glade, μυρίζει θεϊκά. Θεϊκότατα όμως. Το άναψα για πάρα πολύ λίγο και μύρισε όλος ο χώρος εδώ πέρα και μου είπαν ότι υπάρχει ένα άλλο άρωμα της ίδιας εταιρείας με την καραμέλα, το οποίο μύριζε τέλεια. Οπότε αν δεν έχετε προλάβει κάποιο δωράκι να πάρετε για κάποιον πολύ αγαπημένο σας, τα κεράκια είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση που μπορείτε να τα βρείτε και στο σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων, κάτι εγώ ήθελα να πω τώρα, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Κοιτάω εδώ μήπως βρω κάτι. Που, αλλά δεν. Τέλος πάντων, θα σας αφήσω κάπου εδώ. Και θα τα πούμε πάλι αύριο και περιμένω τη Δευτέρα πώς και πώς να έρθει και να ξημερώσει. Γιατί θα πάω στη Σύση να βάψω τα μαλλιά μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, παιδιά. Σας φιλώ, δεν με πιάνε η πολυλογία μου. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καληνυχτούδια.